Σάββατο, έκλεισε. Ο Κύβος ερήφθη. Είναι. Δύο και σήμερα για την επίσημη προκήρυξη των εκλογών. Άρα Σάββατο πάει και στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ανακοινώνει τις εκλογές, θεροκολλείται το διάταγμα στη Βουλή, ξεκινάει η προεκλογική περίοδος. Έτσι ακριβώς. Και νομίζω το πρώτο μέρος που θα πάει νομίζω είναι στην πατρίδα του. Κρήτη δεν πάει, Χανιά δεν πάει πρώτα. Χανιά την ίδια και όλες ημέρα. Μπράβο. Πάμε τώρα. Η μάχη των μπαλκονιών, όπως έλεγα, έχει ήδη φουντώσει και ήδη έχουμε πάρει μια πρόγευση για το τι θα επακολουθήσει. Σήμερα να πούμε ότι συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας και ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε αυτή την τελευταία συνεδρίαση πριν από την επίσημη προκήρυξη των εκλογών αναμένεται να δώσει το εναρκτήριο λάκτισμα για τη μάχη της κάλπης. Από την Κέρκυρα χθες ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι το προσεχές Σάββατο θα κλείσει η Βουλή και εξέφρασε την αισιοδοξία ότι 21 Μαΐου θα είναι η Κυριακή της Μεγάλης Αυτοδύναμης Ελλάδας. Μάλιστα. Από την πλευρά του ο κ. Τσίπρας πραγματοποιεί διήμερη επίσκεψη στο Βερολίνο. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει διπλή αποστολή. Αφενός θέλει να έρθει σε επαφή με την Ομογένεια αφετέρου αποσκοπεί στην ενίσχυση της εξωστρέφειας του κόμματος. Στο πλαίσιο αυτό, στις 8 το βράδυ θα μιλήσει σε εκδήλωση που διοργανώνει η Οργάνωση Μελών του ΣΥΡΙΖΑ Βερολίνου. Στη συνέχεια θα συναντηθεί με την ηγεσία του Ντιλίνκε και αύριο Παρασκευή είναι το ραντεβού με τον Γερμανό καγκελάριο. Αύριο είναι με τον Σόλτς. Μάλιστα. Μάλιστα. Είναι σημαντικό αυτό το ραντεβού. Πάρα πολύ. Και δείχνει και τι θέλουν. Όχι τι θέλουν. Δείχνει ότι οι σοσιαλδημοκράτες στη Γερμανία θέλουν να τον βοηθήσουν. Γιατί τώρα ραντεβού μία μέρα πριν προκηρυχθούν οι εκλογές με τον καγκελάριο της Γερμανίας, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δεν είναι από τα πιο συνηθισμένα πράγματα, δεν είναι και περίεργο, αλλά δεν είναι και από τα πιο συνηθισμένα πράγματα. Δεν είναι εφόσον είναι στη Γερμανία, αλλά δείχνει και κάτι ενδεχομένως. Μπορεί να ερμηνευτεί.